Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Ευήνου λόγω των τεράστιων ομοληψιών που πραγματοποιούνται στην κήτη του ποταμού με βαρύτατες οικολογικές επιπτώσεις. Μία ανάσα από την όχθη του Μόρνου, ο Δήμος Ναυπάκτου ξεκίνησε τη λειτουργία χώρου εναπόθεσης υλικών που δεν μπορούν να διηχηθούν στο χιτά της Βλαχομάντρας. Η αυτοδιοίκηση έχει μία παράδοση συνεργασιών πίσω της, δηλώνει στην κάμερα του Λεπάντο η Μαρία Τσουκαλά, που έχει εκφράσει την επιθυμία της να διεκδικήσει το Δήμο του Αιγαίου στις επερχόμενες εκλογές. Στις κάλπες προσήλθαν οι μηχανικοί όλης της χώρας. Πρώτη δύναμη της επικράτειας αναδείχθηκε η Πάσκα, όπως και στο νομό Φωκίδος. Στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας, ωστόσο, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Ρόκος, που υποστηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Καλπάζει τιμή της αμόλυπτης στα πρατήρια όλους της χώρας. Το κύμα κερδοσκοπίας στα καύσιμα πλήττει κυρίως τις τουριστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ που πραγματοποίησε το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αγρινίου Στέλιος Τσιμελής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έτωλο Ακαρνανίας. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:20 το απόγευμα της Δευτέρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια των Καμαρών Αιγυαλίας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Μεσογείου, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Και σε αυτό το σημείο ακολουθούν οι ειδήσεις της περιφέρειας. Δύο νεκροί, δύο σοβαρά τραυματισμένοι και άλλοι 12 ελαφρά τραυματίες ήταν ο θλιβερός απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων της εβδομάδας στην Αχαΐα. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, οι παραβάσεις για μέθη ανήρθαν στις 30 από το 819 που ελέγχθησαν, ενώ άλλα 30 οχήματα παραβίασαν το όριο ταχύτητας. Υπόγειο χώρο στάθμισης στην πλατεία Αγίας Λαύρας επιθυμούν οι έμποροι του Αιγαίου. Την επιθυμία και το αίτημα του εμπορικού κόσμου του Αιγαίου εκφράζει με επιστολή του προς τον Δήμαρχο του Αιγαίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατόπιν και σχετικής αποφάσεως που πάρθηκε κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου. Ένα 24ωρο μετά τη χθεσινή ομιλία του στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε αίσθηση και προβλήθηκε ιδιαίτερα, ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα προσκεκλημένος του Αχαϊκού Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού. Από τις 8:30 περίπου, ο κ. Παπαδόπουλος μιλά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας με θέμα «Η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία και τη θεσμική θωράκιση της χώρας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις». Σε συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποφασίστηκε η παράταση της αποχής από τα καθήκοντά τους για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη με αιχμή του δώρατος στο θέμα της ίδρυσης εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Κατά της ίδρυσης του εφετείου στο Αγρίνιο συνεχίζουν να τάσσονται και οι φορείς του Μεσολογγίου, όπου η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την επανίδρυση του εφετείου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου οργανώνει αύριο Τρίτη 27 Απριλίου στις 7 το απόγευμα συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΕΑ με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη σύσταση εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Εσύ δείξουν οι φορείς στην Φωκίδα για την ολοκλήρωση χωροθέτηση του χιτίου στο νομό μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιταίας και πρόεδρο της ΤΕΚ Φωκίδας Αριστίδη Παπαλάιου, δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανεξέλεγκτες κομματερές. Και σε αυτό το σημείο, περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, ηλιοφάνεια με νεφώσει για σήμερα όλη η χώρα. Αύριο ίδιος καιρός με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν για αύριο Τρίτη, ηλιοφάνεια με νεφώσει σε όλη τη χώρα και θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται ηλιοφάνεια με συννεφιά σε κάποιες άλλες. Με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από 16 έως 21 βαθμούς, στο Μεσολόγγι από 14 έως 23, στην Άμψα από 11 έως 20, στην Ιταία από 12 έως 19, στο Αίγιο από 13 έως 19, στην Πάτρα από 15 έως 23, στον Πύργο από 16 έως 26, στο Ξυλόκαστρο από 14 έως 19, στο Εργοστόλιο από 14 έως 21 και τέλος στη Ζάκυνθο από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας, καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.lepanto.rtv.gr.